Ελάτε κύριε Καναθανασόπουλε. Καταρχάς για το ζήτημα με το μεταναστευτικό, η κυβέρνηση προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση. Και το λέω με αυτό γιατί μόλις πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με 130 εκατομμύρια τη δημιουργία τριών hot spot κλειστού τύπου στα νησιά Σύρο, Λέρο και Κο. Η απόφαση αυτή που οδηγεί ότι επί της ουσίας και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα νησιά του Αιγαίου μετατρέπονται σε φυλακές. Φυλακές ανθρώπινων ψυχών. Και από αυτή την άποψη η διαχείριση η οποία γίνεται με βάση την κατάπτυση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι πολύ φανερό ότι δεν πρόκειται να αποσυμφορήσει ούτε τα νησιά, ούτε να αποτρέψει. Τι θα μπορούσαν να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Καναθανασόπουλε? Εμείς λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Μπορούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας? Εμείς λέμε το εξής πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, η πλειοψηφία αυτών δεν θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Θέλει να φύγει. Άρα λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό, ότι θα έπρεπε να είχαν δοθεί τα ταξιδιωτικά έγγραφα από τις χώρες ή στα σύνορα, για να μπορούν απευθείας να μετακινούνται στις χώρες τελικού προορισμού. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Και από την άλλη τη μεριά, όσοι παρέμεναν στη χώρα μας θα μπορούσαν ακριβώς να ενσωματωθούν με γρήγορες διαδικασίες μέσα στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας. Όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε ακριβώς την αδιέξοδη πολιτική, η οποία συνεχίζεται για χρόνια τώρα. Μάλιστα. Και θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα. Και δεύτερον, υπάρχει και η εξής. Η αντίφαση αυτή η οποία φαίνεται πολύ περισσότερο στο ζήτημα της πανδημίας. Κύριε Καναθανασόπουλε, ήταν ο λόγος εσάς, μετά θα πάμε στον κύριο Κατρούγκαλο. Στο επόμενο λεπτό, πείτε μας λιγάκι για την πανδημία και το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Έχετε ενστάσει κι εσείς, παρά το γεγονός ότι έχετε στηρίξει όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιες αποφάσεις από τους επιστήμονες? Προσέξτε, εδώ πέρα έχουμε μια ξεκάθαρη εργαλειοποίηση της επιστήμης από μεριά της κυβέρνησης. Ναι. Με την αντιφατική στάση την οποία κρατάει. Όπου επί της ουσίας υποτάσσει τα ζητήματα της πανδημίας αφενός μεν στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και ιδιαίτερα του τουρισμού και των μεταφορών. Και ενώ υπάρχει αυτή η έξαρση το τελευταίο διάστημα της πανδημίας, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αυξάνει την πληρότητα των πλοίων στο 80%. Είναι το θέμα. Ναι, για σας. Και από αυτή την άποψη είναι ένα γεγονός το οποίο είναι φοβερό. Όπως επίσης και η κατάσταση η οποία υπάρχει στα μέσα τα μαζικής μεταφοράς, τα αστικά εδώ πέρα στην Αθήνα. Με την κατάσταση. Όχι μόνο στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη. Και παντού, και σε χώρους εργασιακούς. Πρόσφατο παράδειγμα στην Καβάλα με το εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πρώτον, ότι δεν μπορεί το θέμα της ατομικής ευθύνης να συγκαλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες όσον αφορά τη θωράκιση του συστήματος υγείας, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, την κυρίως στο εποπτικό κομμάτι μας λέτε, έτσι. Στο εποπτικό κομμάτι όσον αφορά στους χώρους δουλειάς, στους εργασιακούς χώρους με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και τρίτο ζήτημα, στην παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων στο λαό και στο υγειονομικό προσωπικό, τόσο ώστε να μπορέσει να μάσκες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος. Και όχι μόνο οι μάσκες, τα αντασυπτικά. Τεράστιο κόστος για ποιον, για την κυβέρνηση? Είναι για το λαό. Γιατί άμα χρειάζεται να χρησιμοποιεί 3 με 4 μάσκες την ημέρα, θέλει κάποιος να πάει σε μαγαζί, στη δουλειά, σε μια υπηρεσία. Και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαμάσκα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί λένε ότι αυτό είναι ανθυγιεινό. Άρα λοιπόν είναι ένα τεράστιο κόστος. Και από αυτή την άποψη. Στον κύριο Κατρούγκαλο, πρέπει να κλείσει. Μα ο κύριο Κατρούγκαλο μίλησε για το θέμα τη πανδημία. Επομένως τώρα πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει επί τη ουσία και να θωρακιστεί το σύστημα υγεία και η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία τη δημόσια. Το πεδίο,